Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε σήμερα ότι το νομοσχέδιο με το οποίο επεκτείνεται ο νόμος 4351 του 1964 για το πόθεν έσχες θα κατατεθεί σε λίγες μέρες στη Βουλή. Ο κύριος Ρουμπάτης είπε ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε την πολιτική της απόφαση και πρόσθεσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η προστασία του πολιτικού κόσμου και γενικά η προστασία της δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε σήμερα στη Βουλή πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα ερευνήσει τις καταγγελίες περί σκανδάλων. Την πρόταση υπογράφουν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και 108 βουλευτές της. Από τον κατάλογο λείπει μόνον η υπογραφή του πρώην Πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλη. Στην πρόταση υποστηρίζεται ότι είναι απίστευτη και πρωτοφανής η αμαρτωλή διαχείριση και διασπάθηση του δημόσιου χρήματος σε ολόκληρο σχεδόν το δημόσιο τομέα από τους επιλεγμένους από τη σημερινή κυβέρνηση διαχειριστές δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων. Αναφέρεται επίσης ότι το πρόβλημα των σκανδάλων δεν λύνεται μόνο με τον εντοπισμό ποινικών παραβάσεων από τα δικαστήρια, αλλά υπάρχει πολιτική ευθύνη και για το θέμα αυτό πρέπει να επιληφθεί η Βουλή με τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Την πρόταση υποστήριξε ο ίδιος ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μίλησε για σύψη στο δημόσιο τομέα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο θέμα του πόθεν έσχες και δήλωσε ότι η παράταξή του αποδέχεται να επεκταθεί και για την περίοδο πριν από το 1981.